τι έγινε και cooking boom έχετε, τα πάντα έχετε από μένα και θα τα έχετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα Verfood cooking. Σήμερα θα φτιάξουμε λαβράκια με πατάτες στο φούρνο. Έχω δει και βίντεο, αλλά επειδή μου λείπουν κάποια υλικά θα βάλουμε εμείς τη μαεστρία μας. Θα το κάνω αποκλειστικά με δική μου συνταγή και παράλληλα θα το κάνω και με αυτά που έχω δει. Εδώ είναι τα λαβράκια μας. Το βλέπετε. Έτσι, τρία λαβράκια από τον... Είναι από το Lidl. Είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά λαβράκια. Λοιπόν, έχω βάλει στο ταψί λαδόκολλα. Θα δω την κάμερα μετά από εδώ. Λαδόκολλα στο ταψί. Εδώ. Όχι. Δεν θα βάλω εδώ τα λαβράκια. Θα καθαρίσω τις πατάτες. Και είναι σύντομο αυτό το φούρνο. Δεν είναι πολύ μεγάλο όπως τα άλλα. Λοιπόν, θα καθαρίσω τις πατάτες, να τις απλώσω κάτω και επανερχόμαστε σε λίγο μόλις τις καθαρίσω και τις φτιάξω για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, καθαρίσαμε τις πατατούλες μας, έτσι. Λοιπόν, θα τις κόψουμε σε ροδελίτσες. Χωρίς να κόψουμε ροδέλα το δάχτυλο. Ωραία. Κάτσε καλά. Ας αυτά την πλύνουμε. Λοιπόν, εδώ. Να κόψουμε και αυτή. Και αυτή. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται το κόψιμο της πατάτας. Πολύ καλά, πάμε πάρα πολύ καλά. Τον αγαπάω, το θέλω. Είναι ένας κούκλος. Μπράβο του. Τέλειος είναι. Για ποιο λόγο δεν σας αρέσει? Εγώ τον αγαπώ, μας έχει ανεβάσει. Μία ζωγραφιά. Ψωνάρα, πες εσύ. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τις πατάτες. Θα τις βάλουμε όμορφα, ωραία, μέσα στο. Με λαδοκολλίτσα πάντα. Τι κοροϊδεύεις ρε μαλάκα! Και τώρα πάρουμε το λαβράκι, το βάλουμε εδώ. Μάλλον όχι, πρέπει να θα το φτιάξω εγώ αλλιώς, έτσι όπως γουστάρω εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, παίρνουμε πιπέρι. Πιπεράκι και στις πατατούλες. Πιπεράκι έφυγε. Να πάρουμε σκόρδο. Μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το βάζω σε όλα μου τα φαγητά το σκόρδο. Έτσι. Εκεί. Θα πάρουμε. Θα βάλω λίγο λιώσμο. Να πάρει και τη μυρωδιά. Εκεί. Αλατάκι. Μπόλικο. Αλατάκι θέλει. Okay.
Λίγο ηλία ελαιό. Όχι, λέω λάθος. Λάθος. Λοιπόν. Είναι λίγο ελαιόλαδο, το βάζουμε όλο. Στις τσιπούρες. Και το τηγάνι και εκεί. Και αυτό σημερινό είναι από άλλο μαγείρεμα. Οπότε χρησιμοποιείτε να ξέρετε. Μην το πετάμε το λαδάκι, γιατί είναι και πανάκριβο. Εντάξει, είναι πανάκριβο το λάδι, δεν είναι να το πετάω. Εδώ η ζάχαρη πήγε ένα μισό ευρώ γάμο. Λοιπόν, παίρνουμε το κρεμμυδάκι που κόψαμε. Εκεί. Τρώμε κιόλας. Εννοείται. Ένα κρεμμυδάκι εδώ. Δεν βάζω πολύ κρεμμύδι γιατί δεν της αρέσει της κάλιας. Ωραία. Παίρνουμε ένα ντόματο το χυμό. Ο ΑΒ. Μη, έλα κάτσε μου, για μη μείνει. Λοιπόν. Ο ΑΒ έχει φέρει αυτόν το ντοματοπολτό. Έτσι, αυτόν. Δεν φαίνεται τίποτα. Αυτόν. Αυτός ο ντοματοπολτός. Αυτός ο ντοματοπολτός είναι γαμάτος. Είναι απίστευτος. Και τα σπάει. Θα πάρουμε λοιπόν το ντοματοπολτό μας. Έχω κανένα τέτοιο. Δεν έχω, Μαλακουάια, Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Ναι, ναι. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο ντόματο πολιτό. Οκ. Θα πάρουμε το λαβράκι μας. Θα βάλουμε μέσα. Τα λαβράκια μου μάλλον. Να τα πάρετε, είναι καταπληκτικά. Έτσι. Λοιπόν, βγάλουμε και λίγο έτσι από πάνω. Εκεί. Βάλουμε και το υπόλοιπο κρεμμύδι. Όχι, δεν θα το βάλω. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι κιόλας από πάνω. Χοντρό αλάτι και σε κοιλιά. Είναι έτοιμες, καθαρισμένες οι... Αν είπα τσιπούρες πριν, συγγνώμη, είναι έτοιμα καθαρισμένα τα λαβράκια. Έτσι. Αυτό, βάζουμε και λίγο. Έχω, τι άλλο έχουμε. Ρίγανη, όχι. Ναι, να βάλουμε λίγη ρίγανη, όχι, δεν θα βάλω. Έτσι. Σουσάμι λέει. Τι μαλάκας είσαι. Σου έχω πει πόσο μαλάκας είσαι. Όχι, Λοιπόν. Εδώ. Και τώρα. Λίγο το ματοποτούλι ακόμα. Εκεί. Τέλος. Λοιπόν. Θα αποθερμάνουμε το φούρνο μας. Λοιπόν, στο φούρνο που βλέπετε. Θα τον βάλουμε στην επρίζα. Στην επρίζα. Τι έχει γίνει εδώ, ρε. Βάζουμε στην πρίζα. Θα βουτήξουμε το καλώδιο στο φαγητό. Εκεί. Ωραία. Το βάζουμε στους 190 βαθμούς. Πάνω κάτω. Έλα. Εκεί. Υποθερμαίνουμε στους 190 βαθμούς. Έτσι. Και μην κάνουμε το οτιδήποτε. Θα βγάλουμε μια φωτογραφίουλα.
για Facebook, Instagram και τυπά. Να κάνετε like. Κρεμμυδάκι. Λοιπόν, βάζουμε νεράκι, έτσι. Βάζουμε λίγο νεράκι μέσα που χρειάζεται. Δηλαδή περίπου αυτό. Λίγο ακόμα. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς, το βάζουμε να ψηθεί και η Παναγία μαζί μας, εύχομαι να πετύχει και να είναι τέλειο. Να δεν έχουμε κανένα μαγιά, να το πάω τέτοιο. Τα αρχίδια μου έχουμε. Τα καμισόλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Οκ. Ξέρεις, καρότο. Ρε λεμόνι ρε μαλάκα, ρε μαλάκα λεμόνι ρε μαλάκα, τι σου έχω πει για το λεμόνι ρε μαλάκα, μαλάκα. Άντε μαλάκα. Ένα πρόβατο σε βρίζει, φαντάσου πόσο χάλιας είσαι. Το μονάκι. Άντε μαλάκα βόδι. Τι θέλει. Τι θέλει, εσύ τι θες. Εσύ. Άιντε μαλάκες. Νομίζετε ότι κάτι κάνετε. Θα έχετε πάρει με τον πιστήρι της μαγειρικής εδώ. Λοιπόν. Μια χαρά είναι ο φούρνος μας. Βάζουμε μέσα τόλα μπράκι. Αλλά επειδή εγώ φοβούμαι σε κάτι τέτοια, δεν θέλω να περισσεύει τη λαδόπολα. Πραγματικά δεν θέλω να περισσεύει τη λαδόπολα. Βάζουμε μέσα. Εγώ σε μισή ώρα θα τα λύσω. Και βλέπουμε. Για να τα γυρίσω κιόλας, γιατί το έχω βάλει στο πάνω κάτω. Γράψτε εσείς κάτω στα σχόλια πως το κάνετε το λαδράκι με τις πατάτες. Και θα βαθμολογήσουμε το βράδυ με την Κάλια. Εντάξει, τα λέμε μετά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της δοκιμής. Το φαγητό είναι έτοιμο. Δοκιμάζω, βάζω βαθμολογία. Θα τη δείτε στην οθόνη και δοκιμάζει και η Κάλια. Απλά είναι πάρα πολύ κουρασμένο παιδιά, δεν θέλει να φανεί στην κάμερα. Έτσι, φάνηκε λίγο στο πόντο μπλοκ, όλα κομπλέ. Λοιπόν, και θα πει φωναχτά να ακούσετε τη δικιά της βαθμολογία. Εδώ μα γράφει. Μπομπα. Λοιπόν. Μια πατάτα. Εμφάνιση. Καλά. Ναι, σιγά. Λοιπόν, ήθελε λίγο παραπάνω αλάτι. Το μόνο. Βάζω. Η εμφάνιση είναι, άμα φαίνεται, αυτή. Ψήσαμε λίγο παραπάνω τα ψαράκια. Αλλά είναι μαλακό και ωραίο. Λίγο παραπάνω αλάτι, ήθελε ίσως και λίγο παραπάνω σκόρδο. Οπότε στη γεύση βάζω ένα 8 και στην εμφάνιση ένα 8 επίσης. Θα δοκιμάσει και καλά, δώσουμε ένα λεπτό. Έλα μωρέ, το διαβλώνω ψάκι το πάρω. Ψαρί. Εμφάνιση. Εμφάνιση, εντάξει.
5 με 6. 5 ή 6. Έτσι. 6 εμφάνιση. Η γεύση, επειδή είναι στα γούστα μου, γιατί δεν θέλω πολύ αλάτι εγώ, πάει 9. Οκ, λοιπόν το αποτέλεσμα εγώ έβαλα 8 και 8, 16, 9 και 16 και 14 μας κάνει 30, δια του 2, 15, άρα δια του 2, 7,5. Άρα 7. Καλά πήγε, οκ. Ένα like and subscribe και τα λέμε σε επόμενο Verfood Cooking. Να είστε πάντα καλά, να είστε και δυνατοί.